Καίρετε αγαπητοί ακροατέ, σήμερα θα μιλήσουμε τι εννοεί να δοξολογεί και να ψαλμοντήσει ο κύριο προ σα ο Θεού. Ποιο είναι η Θεή εκείνη αυτή, είναι η Θεή που οι άνθρωποι το κόσμο φαντάστηκαν από την ιδέα του, δηλαδή η ιδεολογία του, χωρί αποκαλύψει ούτε μαρτυρία από το Θεό, δηλαδή από το Άγιο Πνεύμα. Και αποκαλούν θρησκεία του και πιστεύοντα του, όπω βλέπουμε σήμερα σε όλο τον κόσμο. Και πρέπει να ξέρουμε πίσω από κάθε παραδόση υπάρχει τεού που είναι τα πνευματικά δημιουργήματα, δηλαδή τα δαιμόνια που πλανούν τους ανθρώπους να κάνουν τη σίεσα αφιερώσει και παραδόσει σου τεού. Σου τε, ται, ποια τεού, αυτοί οι τεοί που δεν μιλούν, αυτοί οι τεοί που δεν ενεργούν, αυτοί οι τεοί που δεν έχουν δύναμη και τα δαιμόνια είναι επίσης άλλα είδο τεού που οι άνθρωποι κάμουν τη σιά εκείνη χωρίς να καταλάβουν. Επίσης άλλοι άνθρωποι διαφορετικοί έχουν δικό του τεί, οι άλλοι λατρεύουν η φύση, οι άλλοι λατρεύουν τα ζώα ακόμα, τα ελέφαντα, υπάρχει και τρισκιά που λατρεύουν τα ελέφαντα. Όλα αυτά είναι, σαλ, είναι δοξολογία, δηλαδή προσκύνηση προς τεού που δεν είναι από τη φύση Θεού, γι' αυτό λέει προφητικά μέσα στην Αγία Γραφή να σας διαβάζω όπως είναι γραμμένο στο βιβλίο το ψαλμό στην πρώτη διατήκη και μετά να πάμε στην Καινούρια διατήκη όπως μίλησε ο προφήτης, Δαβίδ. Ψαλμό 138 Τα σε δοξολογήσω με όλη μου την καρδιά τα ψαλμοντήσω σε σένα προσάσω Θεού. Εδώ ο προφήτη του Κυρίου, με την έμπνευση του Άγιο Πνεύμα, εμίλησε αυτό το ψαλμό σαν οδη, δοξολογούντα το Θεό. Δηλαδή ήταν τα λόγια που δοξολογούσε το Θεό, όπως τον έπνευσε ο Άγιο Πνεύμα. Επειδή πρέπει να ξέρουμε η αληθινή προσκύνηση, προσευχή και διδασκαλία και κήρυγμα και ψαλμό, όλα είναι με την έπνευση του Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι κρυσμένο διδασκαλία, κρυσμένο ψαλμό, κρυσμένο προσευχή. Επειδή κάθε προσευχή που δεν είναι από το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή με την έπνευση, δηλαδή είναι από τη φαντασία του άνθρωπο και αυτό δεν έχει δύναμη προς τα δαιμόνια. Γι' αυτό τα δαιμόνια ξέρουν και καταλαβαίνουν ποια είναι το προσευχή οι άνθρωποι κάμου. Αν είναι προσευχή που είναι με την έπνευση του Άγιο Πνεύμα και η δύναμη και τα δαιμόνια φοβούνται. Αλλά αν είναι, έπνευση, είναι προσευχή που ο άνθρωπο τα κάνει με τη φαντασία του και λέει τα λόγια όπως θέλει με τη θρησκεία του, αυτή είναι προσευχή όπως πείμα μόνο. Δηλαδή είναι σαρκική προσευχή και δεν είναι κρυσμένο. Γι' αυτό μέσω Ευαγγέλιο τα διαβάζονται, τα ανακαλύψετε ότι υπάρχει κάποια μερία που λέει κρυσμένο διδασκαλία, κρυσμένο κηρύγμα, κρυσμένο προσευχή, κρυσμένο ψαλμό. Δηλαδή αυτή που είναι με την έπνευση του Άγιο Πνεύμα, επειδή έχει δύναμη. Γι' αυτό η πίστη μας είναι που μας κάνει να έχουμε προσευχή κρυσμένο, να έχουμε επίσης, να ψάλουμε επίσης με κρίσμα του Κυρίου, να δοξολογούμε το Κύριο επίσης με το κρίσμα του. Δηλαδή όλα να είναι με την έμπνευση του Άγιο Πνεύμα. Αυτή η δύναμη και τα δαιμόνια φοβούνται, επειδή ξέρω ότι η δύναμη έρχεται από το θεό σε εμά όταν εμεί προσευχόμαστε με την έπνευση του αιο πνεύμα, όταν εμεί ψάλουμε με την έπνευση του αιο πνεύμα, όταν εμεί δοξολογούμε με την έπνευση του αιο πνεύμα. Αυτή αποκαλείται κρυσμένη, προσευχή, κρυσμένο ψαλμό και κρυσμένο δοξολογία. Επίσης, να πάμε τώρα στο βιβλίο πάλι το ψαλμό να επιστεύουμε πίσω, να δούμε τι μίλησε ο Κύριο, δηλαδή πάλι ο προφήτης το ίδιο, όπως μίλησε προηγουμένη, μίλησε εδώ, ας ακούσουμε τι λέει. Ο βιβλίο το σαλμό 22 κεφάλαιο 3. Εσύ, μάλιστα, ο Άγιο, κατοικεί ανάμεσα στη δοξολογία του Ισραήλ. Εδώ ο προφήτη μίλησε με την έπνευση ότι ο Κύριος, ο Κύριο που είναι Άγιο στην ιδιότητα, κατοικεί όπου είναι δοξολογία το Ισραήλ. Δεν αναφέρεται για το Ισραήλ φυσικό εκεί, αλλά αναφέρεται για το Ισραήλ πνευματικό που είναι όλοι πιστοί. Όλοι πιστοί που πιστεύει στο Κύριο, στο Ιησού Χριστό, είναι Ισραήλ πνευματικό. Όταν Δοξολογού το Κύριο με το κρίσμα του Κύριο, δηλαδή με την έμπνευση του Άγιο Πνεύμα, η παρουσία του Κύριου έρχεται εκεί. Πρέπει να ξέρουμε, όταν η παρουσία του Κύριου είναι σε εμά, όταν δοξολογούμε, ψάλουμε, προσεύχομαι, τα δαιμόνια φοβούνται. Πιένω μακριά επειδή είναι αντέκτου διότι η παρουσία του Κύριου που έρχεται με την έμπνευση του είναι γύρω φωτιά. Είναι γύρω φω απρόσιτο, επειδή ο ίδιο είναι φω απρόσιτο αλλά τα δαιμόνια δεν μπορούν να πλησιάζει όπου είναι φως απρόσιτο, γι' αυτό απομακρύνονται. Αν ο Κύριο δεν έκρυψε τη δύναμη του, αλλά φανέρωσε όλο του δυνάμι του, κανένα από τα δαιμόνια δεν τα μπορούσε να σταθεί σήμερα. Αλλά ο Κύριο ξέρει ότι η δύναμη του όλοι δεν μπορεί να το φανερώσει σε μας ούτε στις δουλειγμάτα του γιατί δεν θα μπορεί να υπάρχει κανένα γι' αυτό φανερώνεται σε εμά με το μέτρο, με τη δύναμη που είναι να μας δώσει εμά. Και τα δαιμόνια ακόμα με το μέτρο που φανερώνεται ο Κύριος δεν αντέκουν, φεύγουν μακριά όταν βλέπουν η εύνοια του Κύριου, η παρουσία του έρχεται σε εμά όταν τοξολογούμε επειδή η παρουσία του Κύριου γύρω του είναι φωτιά που κατατρώει. Είναι φως απρόσιτο με το μέτρο που φανερώνεται. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε όταν εμείς δοξολογούμε και προσεύχομαστε σύμφωνα με την έμπνευση του Κύριου πάντοτε τα περπατούμε με ασφάλεια του Κύριου εντελώς. Ο Κύριος θα είναι ασπίδα γύρω μας επειδή είναι, είναι η παρουσία του θα είναι μαζί μας και θα είναι φωτιά που κατατρώει φως απρόσιτο ώστε τα δαιμόνια που προκαλούν δυστυχήματα, ασθένεια, προβλήματα πολύ, δεν τα πλησιάζουν σε εμάς. Φανταστήκανε, αυτή είναι ασφάλεια. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε. Η ασφάλεια του Κύριου είναι η παρουσία Του. Όπου είναι η παρουσία Του σε κάθε άνθρωπο, εκεί τα δαιμόνια δεν πλησιάζουν. Αλλά όπου δεν είναι η παρουσία του Κύριου, εκεί τα δαιμόνια πιένουν και πλησιάζουν και κάνουν καταστροφή. Γι' αυτό η ασπίδα και η δύναμη είναι η παρουσία του Κύριου. Όταν έχουμε σχέση μαζί του, η παρουσία του θα είναι γύρω μα ασπίδα. Ασπίδα επειδή είναι φω απρόσιτο που τα επισκιάζει εμά και τα δαιμόνια που είναι πνευματικά οντότητα βλέπουν και φεύγουν, δεν μπορούν να πλησιάζουν. Τρίσου τα δόντια του επειδή δεν μπορούν να πλησιάζουν και να κάνουν αυτό που ήθελα επειδή βλέπουν ότι αυτόν τον άνθρωπο προσεύχεται και έχει σχέση με τον Κύριο, γι' αυτό η παρουσία του Κύριου είναι γύρω κύριο του. Αλλά ο, κάνω τα πάντα για να κάμου τους άνθρωπου να προκαλέσουν τους άνθρωπο να μην ζουν στην κοινωνία με τον Κύριο, επιτέλει οι άνθρωποι να είναι ακαλύπτοι. Δηλαδή χωρίς η παρουσία του Κύριου για να προκαλέσει ζημιά. Βλέπετε πως τα δαιμόνια εργάζονται. Τα δαιμόνια εργάζονται με πάρα πολύ πουλόν τρόπο να παρασύρω τους άνθρωπο να μην έχουν σχέση με το Κύριο επειδή ξέρω ότι σχέση μας με το Κύριο είναι που μας κάνει να έχουμε δύναμη την παρουσία του Κύριου Κύρος μας να είναι ασπίδα μας και αυτοί επειδή καταλαβαίνω αυτό κάνουν τα πάντα να παρασύρει τους άνθρωπο να μην έχουν σχέση με το Κύριο απλώς να έχουν τρισκία με άγρια να λατρεύουν οι θεοί που δεν είναι από, το, από τη φύση Θεού. Γι' αυτό ο προφήτη εδώ έλεγε ότι εγώ τα ψαλμοντώ στο Κύριο προσάσω Θεού. Δηλαδή τα ψαλμοντή στο Κύριο που είναι αληθινό Θεό προσά στο Θεού τα είδωλα που δεν είναι αληθινή Θεού. Όπως τα δαιμόνια και όλοι οι Θεοί που η θρησκεία έχουν φανταστεί και έχουν πιστεύουν με άγνοια του. Επίσης τώρα να πάμε στην καινή διαθήκη. Αλλά πρώτα να πάμε στην αρχή, δηλαδή σε ένα έξοδο, στο προφήτη του Κυρίου που ελευθέρωσε τους Εβραίοι τα σκλαβιά στην Αιγύπτο, τι του είπε ο Κύριο, ας ακούσουμε. Είναι το βιβλίο του έξοδο, δεύτερο βιβλίο της Ιαγγραφή, κεφάλαιο 3, εδαφιο 14. Και ο Θεό είπε στο Μωυσή, εγώ είμαι ο, ο και έτσι Είπε «Έτσι τα πίσω σο Ιω Ισραήλ, ο όμπια πέστηλε». Δηλαδή, ο Κύριος ο Θεό, στη μοναδικότητα του και στην ασύγκριτοτη υπόσταση, φανερώνεται και ανανορίζονται σαν «εγώ είμαι». «Εγώ είμαι» είναι ένα εννορίσματα του Θεό, στη μοναδικότητα του που φανερώθηκε στο Μωυσή, «εδώ» όταν τον κάλεσε και τον έντοκε κρίσμα με την εξουσία του να ελευθερώνει τους Εβραίους στη σκλαβιά του σε Το φανέρωσε τον εαυτό του στο Μωυσή, στο, καρα, σω καρατηριστικό ονόματα «Εγώ είμαι». Επίσης, τώρα να πάμε στην καινούρια διατηγή, να δούμε ότι αυτό το καρατηριστικό ονόματα, οι νορίσματα, ο Κύριος με ανθρώπινη μορφή επίσης μίλησε τους Εβραίοι παρόμοια στο Ναό όταν συζητούσε μαζί Του. Ας ακούσουμε τι έλεγε ο Κύριος επειδή όταν ο Θεός έγινε σάρκα ονομάστηκε Ιησού Χριστό. Ας ακούσουμε τι έλεγε ο Ιησού Χριστό. Είναι στο συνοπτικό Ευαγγέλιο κατά Ματέο κεφάλαιο 8 εδάφιο 58. Και ο Ιησούς είπε σ' αυτό «σας διαβεβαιώνω απόλυτα» πρίκινε ο Αμπρά, εγώ είμαι. Πάλι εδώ βλέπουμε ότι ο Θεό με ανθρώπινη σάρκα να αναγνωρίζεται στους Εβραίοι με νορίσματα ονομασικά εγώ είμαι. Όπως γνωρίστηκε στο Μωυσή, στη πρώτη διατήκη, στη παλιά διατήκη, τότε πριν πάει να ελευθερώνει του Ισραήλ. Αυτό είναι γνωρίσματα του Κυρίου για να δείχνει ότι αυτό που ήταν άνθρωπο με, σάρκα στο όνομα Ιησού Χριστό είναι ο ίδιο, το ίδιο πρόσωπο αόρατο που μίλησε στο Μωυσή πριν να πάει να ελευθερώνει τους Εβραίοι στα κέρια και σκλαβιά της Αιγύπτου. Είναι το ίδιο πρόσωπο που έγινε σάρκα στο όνομα Ιησού Χριστό γι' αυτό αναγνωρίζει και επίση ο Εβραίοι ότι εγώ είμαι. Τώρα επίση. Τα πάμε σε άλλα βιβλία του στην πρώτη διατήκη να ακούσουμε τι μίλησε ο Απόστολου Παύλο στην Εκκλησία της Γαλατία. Επειδή στην Εκκλησία της Γαλατία ήταν μια εκκλησία που πίστευα στον Χριστό, αλλά μετά άρχισε να ζούμε τρισκία με νόμο, δηλαδή όπως να κόβει περιτομή, δηλαδή εβραϊκή τρισκία. Επειδή τότε υπήρχε μόνο εβραϊκή θρησκεία και σε άλλα έτσι υπήρχε διαφορετική θρησκεία επίση. Αλλά αυτό στην Καλατία ήταν ότι άρχιζαν να ζουν σύμφωνα με τη θρησκεία. Δηλαδή να κόβουν τη σάρκα του η περιτομή. Αν να ζούμε επίση στο Ευαγγέλιο, ζούσαμε θρησκεία. Γι' αυτό ο Απόστολο Παύλο με το κάρισμα των Απόστολων, σαν Απόστολου, επειδή πρέπει να ξέρουμε οι Απόστολου έχουν καρίσματα που έχουν ικανότητα να βάλει πνευματικό τεμέλιο σε κάθε εκκλησία και ναό εδώ στην γη πώς πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με το τέλημα του Κύριου. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε. Μια εκκλησία που δεν έχει Απόστολου σήμερα δεν είναι αληθινή εκκλησία. Δεν κάνει το τέλημα του Κύριου. Πρέπει ο Απόστολος να βάλει τεμέλιο. Πρέπει υπάρχει η σημερινή Απόστολη. Αλλά το θέμα είναι ότι η θρησκεία έχει αλλάξει σύστημα Νομίζει ότι η Απόστολοι ήταν μόνο τότε και όχι σήμερα ενώ αυτό είναι εν τρόπο σκέψη λάθο επειδή ο κύριο έντοκε καρίσματα του Απόστολου μέχρι στη τελεία του αιώνια. Υπάρχει Απόστολη σήμερα στον κόσμο, υπάρχει Απόστολη που εκτέσει το τεμέγιο, αλλά δεν είναι πολύ. Πρέπει να ξέρουμε, πρέπει η Εκκλησία, κάθε Εκκλησία, να είναι ο Απόστολο πρώτα να θέσει τεμέγιο για να λειτουργήσει σύμφωνα με το τέλημα του κύριου. Γι' αυτό Απόστολ Παύλο εδώ έκαμε διόρτωση στην εκκλησία την Καλατία επειδή με τη θρησκεία του άρχιζαν να λατρεύουν οι θεοί που δεν είναι από τη φύση θεού. Να σας διαβάζω τι έγραψε ο Απόστολ Παύλο. Το βιβλίο των Γαλάτα κεφάλαιο 4, εδάφιο 8. Αλλά τότε μη γνωρίζω να το Θεό, υπηρετούσαν όσοι αντούλοι το Θεό που από τη φύση του δεν είναι Θεό. Τώρα όμως αφού γνωριστήκατε στο Θεό μάλλον δεν οριστήκατε από το Θεό, πως επιστρέφετε πάλι με τα ασθενικά και φτωκά στοιχεία το οποίο τέλετε ξανά να υπηρετείτε ως ντουλή. Όπως πρωτήτερα, βλέπετε εδώ Απόστολ Παύλη, Παύλο έκαμε μια σοβαρή διορτώση παρά τη σαν Απόστολ του Κυρίου στην Εκκλησία την Γαλατία, που ζούσα σε θρησκεία αντί να ζούσε πίστη. Πρέπει να ξέρουμε υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε θρησκεία και πίστη. Πίστη είναι σχέση με τον Χριστό. Αλλά θρησκεία είναι να κάνει κάποιο παραδόση για το Χριστό υποτίθεται. Όμω αυτό δεν είναι το τέλημα του κύριου. Είναι θρησκεία και είναι με άγνοια οι άνθρωποι τα κάνουν αυτά. Λατρεύουν τα άλλα τεεί, τα άλλα πνεύματα, τα άλλα πρόσωπα πίσω από την παραδόση κρύβονται. Τα δαιμόνια κρύβονται πίσω από κάθε παραδόση τη θρησκεία. Δηλαδή τα άλλα πνεύματα, τα άλλα αόρατο πρόσωπα πνευματικά οντότητα. Και αυτά, αυτή είναι άλλη τεή που λέει η Αγία Γραφή. Άλλη τεή. Η τεή που δεν είναι τεή, δεν είναι από τη φύση. Αλλά προσποιούνται ότι είναι τεή. Και οι άνθρωποι φαντάζονται ότι παράδοση είναι θρησκεία και οι άνθρωποι με άγνοια τα κάνουν όλα αυτά. Δηλαδή οι άνθρωποι με άγνοια τυσιάζουν σε άλλα τεΐ όπως η θρησκεία τα κάνουν σήμερα. Γι' αυτό επίσης η τοξολογία μας προς το Κύριο όταν οδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα τότε τα δοξάζουμε το Κύριο όπως είναι. Και αυτή η δοξολογία τα έχει δύναμη. Δηλαδή τα φέρει η παρουσία του Κυρίου σε εμά. Παράδειγμα που να σα δώσω όπω ο Κύριο παρουσιάστηκε στην πρώτη διατήκη με γνωρίσματα εγώ είμαι. Όταν έγινε άνθρωπο επίση παρουσιάστηκε εγώ είμαι στου Εβραίου στο ναό. Αλλά είναι το ίδιο πρόσωπο. Γι' αυτό ο κύριο ο Θεός είναι ένα, το ίδιο πρόσωπο στη μοναδικότητα του και στην υπόστασή του που χρειαζόμαστε να τον ανορίζουμε και να τον δοξολογούμε, με την έπνευση του Άγιο Πνεύμα, ώστε η δοξολογία μας να έχει δύναμη και προσευχή μας και να εισακούεται στο Κύριο. Παράδειγμα, όπως ο Κύριο είναι «Εγώ είμαι», λέει ο Κύριο «Εγώ είμαι ο Κύριο σας, εγώ είμαι η δικαιοσύνη σας». Αλλά εμείς, επειδή το δοξάζουμε, εμείς πρέπει να λέμε «Εσύ είσαι ο Κύριος ο Θεός κύριο μας, εσύ είσαι ο Κύριος δικαιοσύνη εσύ είσαι ο esisi o khristos esisi omessia esisi o isu esisi okirotodinameo esisi o ayotu izrail esise eiriza kegenotu david tuasteri tolamberokeproino esisi o emmanuil esisi o yoonia fostu cosmo esise epigiti zoi esisi e yoonia zoi esise e sotiriamas esisi o yotu andropo Εσύ είσαι το Πάσκα μα, εσύ είσαι η Τυσία μα, εσύ είσαι ο Αμνό του Θεό, εσύ είσαι ο Λιτρωτή μα, εσύ είσαι η Ανάσταση και η Ζωή, εσύ είσαι ο Μεσίτη μα, εσύ είσαι ο Άρκοντα τη Σιρήνη, εσύ είσαι η Δόξα του Υψίσο, εσύ είσαι ο Βασιλιά τη Σιρήνη, εσύ είσαι η Δύναμη, εσύ είσαι η Δόξα, εσύ ο Δημιουργό μα, εσύ ο Πλαστή μα, εσύ είσαι ο Βασιλιά μα, εσύ αυτό που μα αγάπησε πριν την ουγγαία του κόσμου. Εσύ είσαι ο άρτο τη ζωή. Εσύ είσαι ο ή και ο όκο ερχόμενο. Εσύ είσαι ο ύψισο. Εσύ είσαι αυτό που βασιλεύει ο Ιόνια. Εσύ είσαι ο πατέρα μα. Εσύ είσαι ο προστάτη μα. Εσύ είσαι ο μόνο Θεό. Είσαι η αρκή και τέλο. Εσύ το λαμπερό και πρωινό αστέρι. Εσύ είσαι ο Α και ο Μέγα. Εσύ η σοφία μα. Εσύ είσαι ο λόγο του Θεό. Εσύ είσαι η απάντηση που ζητούμε. Εσύ είσαι η αλήθεια. Εσύ είσαι ο πιστό και αληθινό μάρτυρα. Εσύ ο νερό τη ζωή. Εσύ ο άρτο που κατέβηκε από τον ουρανό. Εσύ ο σωτήρα. Εσύ ο αναστημένο. Εσύ ο εκπλήρω στον νόμο. Εσύ ο άγιο ελέημονα. Εσύ ο τρόνο. Εσύ είσαι αυτό που ερευνάει καρδιά και νεφρά. Εσύ είσαι ακρογωνία πέτρα. Εσύ ο βράκο τον αμπέλο τον αλυτινό. Εσύ είσαι το δέντρο της ζωή. Εσύ είσαι ο ιό του Δαβίδ. Εσύ είσαι ο πιμένα μας, Εσύ είσαι η τύρα του προβάτου. Εσύ είσαι ο δάσκαλο μας, Εσύ είσαι ο καθηγητή μα. Εσύ είσαι ο αγαπημένο μα. Εσύ είσαι ο νυφίο μα. Εσύ είσαι ο έμπνευστή μα. Εσύ είσαι ο σύμβουλο μα. Ο παράκλητο. Εσύ είσαι η ελπίδα μα. Εσύ ο καρίσματο. Εσύ είσαι ο Υιό του Θεού, εσύ είσαι η Αρχιτεκτής του Θεού, εσύ ο Σωτήρα και ο Μεσσία, εσύ είσαι ο πρωτοτόκο από τον νεκρό. Εσύ είσαι το πρώτο γεννήματα. Εσύ είσαι ο αρκεραία σύμφωνα με την τάξη με κίσεντεξ. Εσύ είσαι το πρόσωπο το ζωντανό Θεό. Εσύ είσαι την εικόνα τον αόρατο Θεό. Εσύ είσαι ο εξουσιαστή. Είσαι ο δυνατό και υψίσο. Είσαι το δεξί βρακιόνα του Θεό. Είσαι ο δυνατό του Ιακώ. Εσύ ο λιοντάρι τη φυρή του Ιουντά. Εσύ ο πολεμιστή του Θεό Χαλελούια. Όλα αυτά είναι οι νορίσματα του Κυρίου το Θεό. Δηλαδή είναι αυτός που είναι ο Κύριος. Επειδή ο Κύριος αποκαλύπτεται στον άνθρωπο, δηλαδή σε όλοι οι άνθρωποι, σε εσά και σε μένα, σε κάθε έναν άνθρωπο, σύμφωνα με την ανάγκη μας και αποκαλύπτεται σύμφωνα με την ιδιότητα που έρχεται σε εμά τη στιγμή εκείνη. Όπως εδώ που, δο, που σας διαβάζω τώρα, όλα αυτά είναι ενορίσματα του, στη μοναδικότητα του, όπως φανερώτηκε, επειδή είναι ένα πρόσωπο αόρατο που κατοικεί στο απρόστο φως, στη μοναδικότητα του και πατέρας μας, σαν την ουργό είναι πατέρας μας, αλλά όταν έγινε άνθρωπο, με σάρκα που καλέστηκε Υιό και με όνομα Ιησού Χριστό. Επίσης όταν αναστήθηκε από τον νεκρό, ανανορίστηκε σαν Ανάσταση και ζωή. Γι' αυτό επίσης εδώ λέγεται εγώ είμαι Ανάσταση και ζωή και είμαι αναστημένο. Επίσης ο Εμμανουήλ όταν έγινε άνθρωπο, Επίσης ανανουρίστηκε σαν Εμμανουήλ την ημέρα που γεννήθηκε στη Βιτλέμ, στη Φάτση. Εκεί αποκαλέστηκε Εμμανουήλ όπως υποσχέθηκε ο Θεό. Επίσης όταν ήρθε με ανθρώπινη μορφή ήρθε στο Ισραήλ σαν Σωτήρα και Μεσσία επίσης, αλλά οι Εβραίοι δεν τα ανανόριζαν το Μεσσία, μέχρι σήμερα το περιμένουν, ενώ ο Μεσσία είτε με ταπεινόν τρόπο δεν το ανανόριζαν. Όλα αυτά είναι ενωρίσματα του Κύριου, το, τη μοναδικότητα του. Όταν εμείς το δοξάζουμε σύμφωνα με την αλήθεια του, σύμφωνα με αυτός που είναι δηλαδή, τότε η παρουσία του έρχεται σε εμάς με δύναμη. Τότε ο Κύριο μας απαντάει τότε εισακούεται η δέση μα και η δοξολογία μα και έχει δύναμη και τα δαιμόνια δεν μπορεί να πλησιάζουν. Επειδή αναγνωρίζει ότι εμεί το ανανορίζουμε το Θεό όπω είναι και έχουμε σχέση μαζί του, γι' αυτό το δοξάζουμε όπω είναι και το παρουσιάζουμε ποιο είναι ο κύριο. Επειδή ο κύριο αρέσκεται να το δοξάζουμε όπω είναι. Αυτό είναι δηλαδή να το δίνουμε δόξα, να το μεγαλύνουμε, να τον επένουμε δηλαδή. Να το εννοούμε όπω είναι. Αλλά για να μπορούμε να κάνουμε αυτό, για να μπορεί κάποιο να το δοξολογεί όπω είναι, χρειάζεται να έχει σχέση μαζί του. Τότε από εκεί θα αρχίσει να λάβει αποκαλύψη από τον κύριο με τη γνώση που έρχεται από τον Θεό ότι όταν αρχίσει να φανερώνει τον εαυτό του σαν άνθρωπο εκείνο, σαν νορίσματα του, στην ιδιότητα του, τότε ο άνθρωπο με την έπνευση θα αρχίσει να δοξολογεί τον κύριο σύμφωνα με το τέλημα του και να παρουσιάσει το Κύριο όπως είναι τότε η παρουσία του Κύριου θα φανερώνεται δυνατό μέσα στον άνθρωπο εκείνο επειδή η δοξολογία θα είναι με την έπνευση του Άγιου Πνεύμα και όχι ενκεφαλικά όπως η θρησκεία. Η θρησκεία έχει δικό του λόγια ενκεφαλικά αλλά αυτό δεν είναι το τέλημα του Θεού. Αν δεν είναι με την έπνευση του Άγιου Πνεύμα δεν έχει δύναμη. Είναι μόνο σαν πείμα που κάποιο λέει μόνο αλλά πρέπει να είναι να έχει δύναμη. Για να έχει δύναμη πρέπει να, να είναι με την έμπνευση του Άγιο Πνεύμα. Τότε θα είναι κρυσμένη προσευχή, κρυσμένο δοξολογία, κρυσμένο ψαλμό, κρυσμένο διδασκαλία, κρυσμένο κηρύγματα επίση που τα σώζει όλοι οι άνθρωποι. Αλλά μόνο με σχέση μα με τον Κύριο τα αρκίζουμε να το λατρεύουμε με δοξολογία κρίσμα. Δηλαδή με δοξολογία που είναι κρυσμένο με να ψάλουμε με κρίσμα του, να προσευχόμαστε με το κρίσμα επίση, δηλαδή κρισμένη προσευχή, τότε η δύναμη και η παρουσία του θα είναι σε εμά ολόγυρα σαν φωτιά που κατατρώει. Αυτή είναι η δύναμη μα, η ασφάλεια μα και η σωτηρία μα. Προσάσω τεού, επειδή η θρησκεία που δεν αναγνωρίζει το κύριο, που δεν είναι σχέση, λατρεύω τεού, όπω λέει η γραφή. Με άγνοια δεν, δεν έχω ιδέα, δεν καταλαβαίνω. Αλλά με άγνοια μεγάλη λατρεύω τεΐ που δεν είναι τεΐ. Γι' αυτό δεν έχει σχέση τι λέει κάποιο, αν κάποιο ξέρει το όνομα του Κύριου. Αυτό δεν έχει σχέση. Αλλά αν το αναγνωρίζει πραγματικά και το δοξολογεί και του παρουσιάζει όπω είναι, αυτό έχει σχέση. Αλλά μόνο όταν έχει σχέση μαζί του με αποκαλύψει, τότε μπορεί να το ανανορίζει όπω είναι. Όχι εγκεφαλικά, όπω κάποιον ορίζει γράμμα, αλλά με πίστη επειδή έχει αποκαλύψει στο πνεύμα του, στη καρδιά του και ο κύριο παρουσιάσει και σε αυτό σύμφωνα με αυτό που είναι. Για σήμερα σε αφήνω εδώ. Χάρη του κύριου Ισού μαζί με όλοι σα.